Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Γεια σου, αγάπη μου. Στον αέρα είμαι. Ναι. Wow. Στον αέρα και χωρίς αλεξίπτωτο. Σε όλα τα όμορφα κορίτσια. Και από εμάς χαιρετίσματα. Σε όλους να δώσεις. Μη χάνεσαι, βρε παιδιά. Έχουμε πει, πάρε ένα τηλέφωνο. Πού ήσουν. Λοιπόν, είμαι, σας παίρνω από Κρήτη, κορίτσια. Α. Για πες μου, ρε σύντεκνε. Τι γίνεται, πώς σε λένε. Ναι, ευελπιστώ να έρθετε κάποτε, αν δεν έχει. Κλείσει την τηλεόραση σου, σύντεκνε. Ή ντάπες μου, ρε, κλείσει την τηλεόρασή σου για να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Δεν κατέω ωραία πράγμα από αυτά που μου λες. Έχω έρθει εγώ στην Κρήτη, έχω περάσει καταπληκτικά. Τι να πω για τη φιλοξενία σας. Άστα, τώρα δεν θα μας στάσει το τηλεφώνημα. Πες μου πώς σε λένε για αρχή. Λοιπόν, λέγομαι Ειρήνη. Ναι. Έχω ένα θέμα φιλίας που θέλω να συζητήσω μαζί. Πόσο χρόνο είσαι, Ειρήνη? Είμαι 40. Okay. Έχω λοιπόν ένα θέμα με μια κοπέλα που κάναμε παρέα τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Όμως υπήρχε ένα θέμα εξ αρχής της σχέσης. Όταν την γνώρισα είχε πρόβλημα με το δεσμό της. Mm-hmm. Οπότε ο δεσμός της δεν της φερόταν καλά. Υπήρχαν θέματα απάτης. Κάποια στιγμή το συνειδητοποίησε, τους είδε μαζί. Ήταν μαζί 10 χρόνια, για να μην σας τα απολογώ. Και μετέπειτα χώρισαν, φυσιολογικό, γιατί την κοροϊδεύε μπροστά στα αυτιά της. Okay, αυτό ήταν απιστίας πάρα πολύ δύσκολο για αυτήν. Ναι. Και προσπάθησα να τη στηρίξω, γιατί τότε τη γνώρισα. Okay. Καλά. Mm-hmm. Όλο αυτό okay λοιπόν καταφέραμε και εντάξει, με κάποιους τρόπους μπόρεσε και στάθηκε στα πόδια. Ήταν, mm-hmm, ήταν και είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα. Mm-hmm. Όμως αυτό της έκανε πάρα πολύ κακό. Okay. Οπότε μετέπειτα θέλησε να έρθει πιο κοντά μου, να μένει πιο κοντά μου γιατί είναι μόνη της εδώ. Ναι. Εντάξει, λέω εντάξει, όλα καλά, δεν υπάρχει θέμα κανένα. Τη στήριξα και σε αυτό το κομμάτι, στη μετακόμιση. Όταν μαγείρευα, ας πούμε, μπορεί να της έδινα κάποιο φαγητό, να βγαίνουμε μαζί, να κάνουμε διάφορα, μέχρι που ήρθε η στιγμή. Και συνειδητοποίησα ότι όλο αυτό που είχαμε ήταν ένα κενό για μένα. Δηλαδή? Γιατί όλο αυτό ήταν μόνο για να τη στηρίξω. Δηλαδή δεν μου έδινε κάτι σε θέμα φιλίας. Μισό λεπτό. Πώς, είναι κάτι πολύ σχετικό. Αν ένας άνθρωπος είναι σε δύσκολη θέση, τι εννοείς δεν σου έδινε κάτι? Δηλαδή οι σχέσεις υπήρχε είναι πάρα πολύ άγχος, θα σου πω. Υπήρχε πάρα πολύ άγχος στη σχέση μας. Όταν ερχόταν δεν έλεγε τίποτα άλλο παρά τα προβλήματά της. Mm. Δεν άκουγε καν τα δικά μου. Εγώ είμαι παντρεμένη, έχω παιδί. Mm-hmm. Ήταν ώρες οι οποίες δεν την ενδιέφερε αν εγώ θέλω να ηρεμήσω, αν εγώ θέλω να δουλέψω γιατί κάνω μια πολύ δύσκολη δουλειά, αν εγώ πρέπει να διαβάσω το παιδί. Έρχονταν κάτω από τον μπαλκόνι όταν δεν της ακούσα, μα που είσαι, μα πήγα εκεί, μα έκανα αυτό, γιατί μένουμε πολύ κοντά. Okay. Οπότε αυτό άρχισε και με πίεζε εμένα, διότι δεν μπορούσα εγώ που είμαι 40 να μπορέσω να της πω 5 πράγματα για μένα, να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει τι της λέω. Το μόνο που την ενδιαφέρε ήταν πώς ο χρόνος της θα γεμίσει με το να πάμε κάπου, να κάνουμε κάτι, να έρθει στο σπίτι. Mm-hmm. Αλλά ήταν άδειο όλο αυτό και είναι άδειο γιατί δεν λέμε κάτι σημαντικό όταν έρχεται. Ωραία, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, εγώ θέλω να καταλήξω. Αυτό που θέλω να ρωτήσω και τις τέσσερις είναι ότι εγώ πώς θα το χειριστώ όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, την αγαπώ πάρα πολύ, την εκτιμώ πάρα πολύ. Όμως υπάρχει ένα άγχος μέσα της, το οποίο δεν έχει φύγει από τότε που χώρισε. Πόσο καιρό έχει λοιπόν περάσει? Έχει περάσει 4 χρόνια τώρα. Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω και κλείνω είναι πώς μπορώ να το χειριστώ, διότι μου πιέζει το χώρο μου, δηλαδή δεν με αφήνει ελεύθερη. Ναι. Αυτό ήθελα να σου πω εγώ και θα κλείσουμε έτσι και θα το συζητήσουμε και με τα κορίτσια. Η σχέση είναι το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και όμορφο να είναι δούνε και λαβήν και όχι να είναι μονόπλευρες και μόνο ένας να προσφέρει. Θα έλεγα ότι όταν κάποιος είναι σε δεινή θέση, σίγουρα δεν είναι σε θέση να προσφέρει, αλλά 4 χρόνια είναι πάρα πολλά αν θεωρείς ότι αυτή η σχέση είναι χτισμένη μόνο από την πλευρά σου. Θα το συζητήσουμε και με τα κορίτσια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάλεσες. Ευχαριστώ, κορίτσια μου. Να είστε καλά.
Φιλιά πολλά στην Κρήτη μας, την όμορφη. Για πείτε, λέμε κάτι σημαντικό. Είπε, ναι. Δεν λέμε κάτι σημαντικό όταν συναντιόμαστε, γιατί μάλλον το σημαντικό τόσα χρόνια είναι το πρόβλημα ναι, της άλλης φίλης. Το σημαντικό βέβαια είναι σχετικό, γιατί προφανώς λένε πράγματα τα οποία είναι σημαντικά μόνο για εκείνη. Μόνο για εκείνη. Όχι για την ίδια. Δεν συζητάνε για τα δικά της προβλήματα. Καταρχάς, το γεγονός ότι είναι 4 χρόνια χωρισμένη και ακόμα δεν περνάει καλά με τον εαυτό της, χρήζει. Ενδεχομένως ότι η κοπέλα θα πρέπει να έχει πιο επαγγελματική βοήθεια και όχι μόνο φιλική. Οπότε αυτό, άπαξ και ξεκινήσει να πηγαίνει και να επισκέπτεται κάποιον ψυχολόγο, αμέσως θα απεξαρτητοποιηθεί από σένα. Γιατί εκεί θα παίρνει ενέργεια περισσότερη, θα το βγάλει ξανά όλο το πρόβλημα έξω. Σιγά σιγά θα αρχίσει αυτό το. Έχει δομηθεί λίγο μια σχέση ψυχολόγου, οι οποίες σχέσεις αυτές όταν δομούνται στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να αλλάξει. Ρόλους. Ναι, ακριβώς, να γίνει αλλαγή των ρόλων. Δηλαδή τώρα αυτό ξεκίνησε έτσι και είναι σαν να έχει παγιωθεί ότι αυτή θεωρεί δεδομένο ότι θα έρθει και θα μιλήσει για το δικό της πρόβλημα. Το πιο πιθανό είναι όταν θα βρει κάποιο σύντροφο καινούριο, θα αρχίσει να αλλάζει αυτό. Οπότε. Εγώ αυτά τα δύο θα πρότεινα. Μήπως υπάρχει ενδεχομένως κάποιος άνθρωπος να την ενδιαφέρει, κάποιος φίλος που θα μπορούσε να τις γνωρίσεις, λίγο να το πάτε προς τα εκεί, προς τη λύση και όχι προς το πρόβλημα. Και επίσης, εγώ ας πούμε τώρα βέβαια πάλι ηλικία, είναι φοβερό, δεν ξέρω, συνέχεια βγαίνει μπροστά μου. Πάλι ας πούμε τώρα που είμαι 48, δεν έχω καμία σχέση, ούτε καν με τα 45 που ήμουνα, στη σκέψη, ότι τώρα πια εγώ δεν θέλω καθόλου να τρώω χρόνο, ούτε 10 λεπτά να έχω. Να πάω κάπου, αν δεν νιώθω εγώ καλά πια. Δηλαδή, σαν να γύρισε όλο και να λέω: όχι, θέλω να περνάω κι εγώ καλά. Δεν μπορώ εγώ. Ναι. Και επίσης, δεν ξέρω αν αυτή η κοπέλα, η φίλη άλλη που έχει το πρόβλημα, είναι σε θέση να καταλάβει, δηλαδή και εσύ να της μιλήσεις, αν θα μπορεί λόγω της σχέσης που έχει ήδη δομηθεί να καταλάβει ότι αυτή όντως έχει πρόβλημα, ή θα την παρεξηγήσει, θα της πει: γιατί τόσα χρόνια γιατί τα έλεγα και όμως μια χαρά. Κατάλαβες. Ναι. Ή αν βρει πάλι σχέση και απεξαρτητό. Απεξαρτηθεί. Τα καλά το είπα. Άμα πιάσει σήμερα αυτοκεφαλικά από τη φίλη, πάλι θα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, πάλι μπορεί να χωρίσει και πάλι μπορεί να ξανακουμπώσει. Δηλαδή, νομίζω αυτό που είπες για το θέμα του ψυχολόγου, ψυχίατρου, κάποιου που είναι πιο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε βοήθεια και να ενθαρρύνουμε και τους δικούς μας ανθρώπους. Δηλαδή, ναι, αυτό μήπως κάνουν μια κουβέντα και να της εξηγήσεις ότι είσαι εκεί για εκείνη, όλα αυτά που μας είπες, ότι την αγαπάς, ότι την εκτιμάς και όλα αυτά, αλλά επειδή τα 4 χρόνια που έχουν περάσει είναι πολλά, ενδεχομένως να της πεις ότι εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να σε βοηθήσω παραπάνω πια. Καλό θα ήταν να αρχίσεις το χρόνο σου να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου πιο ουσιαστικά. Και αυτό είναι ένας από τους τρόπους είναι να πάεις σε ένα ψυχολόγο για να βρεις τη χαρά ξανά. Και οι πολύ ξεκούραστες φιλίες είναι αυτές τις οποίες δεν κουράρουμε τον άλλον. Να.